Αχ, Μίτσο, ήσουν καταπληκτικός. Καλά τώρα, ζητζίτια πεταλώνουμε. Αμάν, Μίτσο, αυτός είναι ο άντρας μου. Μίτσο, γρήγορα στην τουλάπα. Είδα κάτω από το παράθυρο. Θεέ μου, τι κάνουμε τώρα? Κάτω από το παράθυρο, από τον τέταρτο όροφο. Τι λες ρε μωρό τώρα? Και μέσα στην τουλάπα εγώ δεν μπαίνω. Δεν ξέρω μωρό, βγάλ τα πέρα μόνιες. Αχ Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με αυτή την ώρα. Σε παρακαλώ, πάρ' τον από εδώ, εξαφάνισέ τον. Και από μένα ό,τι θέλεις, σου υπόσχομαι, ό,τι θέλεις. Σε εκλυπαρώ δηλαδή, μη μας βρει εδώ ο άντρας μου. Σε παρακαλώ, όποιο κι αν είναι το τίμημα, θα το υποστώ. Το τίμημα όμως θα είναι πολύ βαρύ. Είσαι σίγουρη? Ό,τι πεις Θεούλη μου. Είμαι διατεθειμένη να κάνω κάθε θυσία. Τότε τέκνο μου, ο χρόνος ζωής που θα σου απομείνει για να ξεπλύνεις τις αμαρτίες σου θα είναι μόλις 3 χρόνια. Εντάξει Θεούλη μου, ούτως ή άλλως ο άντρας μου θα με κρεμάσει. Οπότε ό,τι πεις, δέχομαι Θεούλη μου. Ωραία λοιπόν αμαρτωλή, κοίτα γύρω σου. Ο εραστής σου δεν υπάρχει πια μες στο δωμάτιο. Και θα τον πάρει κι αυτόν και θα τον σηκώσει. Είναι παντρεμένος κι αυτός, αν δεν σου το πω. Μίτσο, Μίτσο. Ουφ, σε ευχαριστώ πολύ Θεούλη μου. Τουλάχιστον αυτά τα 3 χρόνια να τα ζήσω όσο μπορώ καλύτερα. Μωρό μου, σήμερα κλείνουμε 10 χρόνια μαζί. Έτσι κι εγώ λοιπόν για την επέτειό μας, θέλοντας να σου δείξω την ευγνωμοσύνη μου και την εκτίμησή μου που τόσα χρόνια μου έμεινες πιστή και αφοσιωμένη σύντροφος, αποφάσισα να σου κάνω ένα δωράκι. Ένα δωράκι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου. Σου έβγαλα ένα εισιτήριο. Να πας κρουαζιέρα με τις φίλες σου, ναι. Στους Κανάριους νήσους. Θέλω να περάσεις όσο καλύτερα μπορείς. Αχ, μωρό μου, με συγκινείς. Είσαι ο πιο γλυκός άντρας του κόσμου. Αλήθεια στο λέω. Σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Μάλλον έφτασε η ώρα μου. Είμαι στο πλοίο. Θα βουλιάξει. Σήμερα κλείνουν τα 3 χρόνια της υπόσχεσής μου. Θεέ μου. Εντάξει, πάρε με. Εγώ να πληρώσω. Αμάρτησα. Οι φίλες μου όμως, οι φίλες μου που είναι μαζί, τι φταίνε Θεέ μου. Σε παρακαλώ, τι φταίνε αυτές? 3 χρόνια με πήρε να σας μαζέψω όλες μαζί. 3 ολόκληρα χρόνια.